Καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι ώρα και να βλέπετε αυτό το βίντεο, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, λίγο στα γρήγορα το intro, παιδιά. Και σήμερα θα κάνουμε άλλο ένα ακόμα glitch, βεβαίως, με τον Yoshimitsu. Το έχουμε καθιερώσει, είναι το τρίτο τέτοιο βίντεο. Φίλε. Φίλε, θες να έχει τάξει, κάνουμε μερικά. Κανένα glitch θα περάσει ώρα, ξέρεις. Αυτό το glitch το είδαμε από τον Glitch King και το Laser Beam, κλασικά. Να εξηγήσουμε και στον κόσμο τι είναι. Αν πάρεις ένα ελικόπτερο και τη βεντούζα από τον Καρκαρία και βεντουζώνεις τον οδηγό. Ναι, ακούγεται λίγο περίεργο αυτό, αλλά ναι, αν βεντουζώνεις τον οδηγό, το ελικόπτερο για κάποιο λόγο πάει πολύ πιο ψηλά από το χάρτη από ό,τι θα έπρεπε. Και ναι. Στον τελευταίο κύκλο οι αντίπαλοι δεν μπορούν να πάρουν χαμπάρι που είσαι. Παντέψτε τι κάναμε. Το δοκιμάσαμε. Στην αρχή λίγο είχαμε κάποια προβληματάκια, θα τα δείτε στο βίντεο. Αλλά βρήκαμε τι έφταιγε. Αυτός είναι ένας λόγος που παίζουμε λιγότερο Fortnite. Αν υπάρχουν τέτοια πράγματα μέσα στο παιχνίδι, καλό είναι να εξαφανιστούν. Αν μας αρέσει το βίντεο, μπορείτε να κάνετε ένα like γιατί βοηθάει πάρα πολύ το κανάλι. Μια εγγραφή, άμα είστε καινούριος. Μην ξεχνάτε ότι streamάρουμε καθημερινά στο Facebook, στο PDT Project. Θα έχω αφήσει ένα link κάτω στην περιγραφή για να πάτε να το τσεκάρετε. Και φυσικά και το κανάλι του Yoshimitsu. Δεν το απολύλογο άλλο. Πάμε σιγά σιγά να δούμε πώς θα σκάτωσε πάλι Epic. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ελπίζω να το απολαύσετε. Τα λέμε. Το σημερινό βίντεο γίνεται σε συνεργασία με την Enneba. Η Enneba είναι ένα site όπου μπορείς να βρεις φθηνά κλειδιά για χιλιάδες ψηφιακά προϊόντα, παλιά ή καινούρια. Κάθε Σαββατοκύριακο γίνονται εκπτώσεις έως 70% και επιπλέον μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον κωδικό Αλεκούν για επιπλέον έκπτωση στην παραγγελία σου. Επίσης, με την εγγραφή στο site από το link στην περιγραφή, κερδίζεις ένα ευρώ bonus για κάθε 10 ευρώ αγορών. Για οποιαδήποτε απορία έχεις, μπορείς να στείλεις το 24ωρο support του site. Καλές αγορές! Νομίζω θα τα καταφέρουμε, ρε. Αλλά και μια φορά να πάρουμε τη βεντούζα και το ελικόπτερο. Άντε, ελικόπτερο θα βρούμε κάπου αλλού αν το πάρουν και φύγουνε. Ρε, ηλίθιο κουνούπι. Wait. Δεν έχει κανένα το βλέπει αυτό. Hey! Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί έτσι. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο στα παιδιά. Φαντάσου τώρα να μα πεθάνουν τα ποτάκια, δε. Ου, δεν λαού, ε! Πεθάνει από ποτάκια. Ου! Ω! Τελαουέ! Προσπαθώ να επικοινωνήσω μαζί τους. Έχω την Κατίνα εδώ. Την Τίνα που την αναφέρει. Την Κατερίνα. Την Κατερίνα. Πε! Πέθανε! Πού πέρασε, φοβάμαι να έρθει η Κατερίνα εκεί πέρα. Δείστε εκεί, ρε φίλος. Άλλος! Α, τώρα σήκωσε. Μια χαρά. Τελαουέ! Εδώ έχει μπροστά φύλλα, δεν φαινόμαστε κατ' όλοι. Λοιπόν, άκου να σου πω. Μην αφορές όλα καλά. Ωραίος. Προσωπώ είναι να πάρουμε κανένα medkit για τη δύσκολη. Όχι, θα πάρω medkit. Θα πάρω μπανταζούκα. Αν αρχίσει να μας κόβει ο κύκλος. Λοιπόν, έλα. Είναι η καλύτερη ευκαιρία που μπορεί να έχουμε. Πέρα την πλάκα. Αυτό το μέρος δεν θα πρέπει να είναι άδειο. Λοιπόν, καλά. Θα γίνεις οδηγός. Αλλά πρέπει εγώ να το οδηγάω. Ναι, και εγώ θα βεντουζάρω. Φίλε, εγώ τι πήρε το ελικόπτερο, εσύ που είσαι, ρε φίλε. Εδώ είμαι, έρχομαι. Λοιπόν, θα το πάμε ωριακά με τον κύκλο. Ναι, και εκεί θα αρχίσουμε να το βεντουζάρουμε. Λογικά θα δουλέψει. Το κόλπο είναι πολύ απλό. Απλά λέει ότι βεντουζάρω τον οδηγό. Δηλαδή εμένα. Βίρος. Στην δεξιά μεριά έχει μια μπάρα που σου λέει το ύψος. Οπότε πάνω μπορεί να πας. Μάντεψε λίγο τι θα λέει. Κάνουμε. Ανεβαίνει τώρα. Δεν τη βλέπω να ανεβαίνει εγώ την πράγμα. Wait. Αν βάλω ένα marker εδώ, θα μας λέει πόσα μέτρα είμαστε από το έδαφος. Ναι, κράτα το εδώ, ωραία. 256. Ωραία, ναι. Μήπως περίμενε, πρέπει. Α. 259. Έπρεπε να πάω σε άλλη θέση. Δεν ήξερα που είχε πάνω μου. Ένα μπράβο στην Epic που δεν έφτιαξε το μπράβο. Ωραία πράγματα. Η Epic Game παρουσιάζει το νέο item κιάλια για να βλέπω τους αντιπάλους από πάνω. Γιατί δεν βλέπω τίποτα. Φοβερό παιχνίδι. Competitive παιχνίδι, φίλε μου. 400 μέτρα, λέει. Ξέρεις ότι θα πάμε μόνιμο μπάντα. Μπορούμε να παίζουμε από κανένα κάνουν μια μέρα. Ρε φίλε, είναι πάρα πολύ ψηλά. Είναι πάρα πολύ κακό αυτό. 600 μέτρα. Καλά έπαιζε. Καλό. Εγώ ακόμα μήπως. Δεν βλέπεις τίποτα, ρε φίλε. Έχω και ψοφοβία, όχι τίποτα άλλο. Η ψηφοφοβία, γιατί εντάξει, θα την περάσετε άσχημα εδώ. Σίγουρα δεν φαινόμαστε, ρε φίλε. Θα το πάω 1000 μέτρα. Φαντάζεσαι λίγο να δούμε απέναντι κανένα άλλο ελικόπτερο. Να το έχουν κάνει. Αλλά δεν γίνεται, έχει μια βεντούζα. Εν τω μεταξύ, το ξέρεις ότι πολύ απλά, αν η βεντούζα δεν είχε άπειρες χρήσεις, δεν θα γινόταν αυτό. Είναι πολύ απλό. Για κάνε το μία συνεχόμενα αυτό σου είμαστε μέσα στο κύκλο, ρε. Οχ. You're in the storm, λέει. Τώρα. Συνέχισε. Βάλτο. Βάλτο μέσα.
Τρως damage τώρα. Όχι, δεν τρώω. Δεν μπορώ να καταλάβω αν είμαστε μέσα στο κύκλο ή έξω, ρε φίλε. Έχω μπερδευτεί πάρα πολύ, αλήθεια σου λέω. What is going on? Γιατί στο... εγώ είμαι μπερδεμένος. Και από τον κύκλο. Αλλά άμα κάνω ένα tick πίσω, τρώμε damage. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Έχω μπερδευτεί. Αλλά όσο χρησιμοποιώ την ντουντούκα. Δεν τρώμε, λες. Νομίζω το ναι. Δοκιμάσουμε λίγο ακόμα όσο δεν κόβει 10-10. Όχι, τρώμε τώρα. Τέλος πάντων, τι γίνεται μέσα. Φτάνει. Το Βόρειο Σέλλας, το βλέπεις. Ωραία, μάνα μου. Ωραία. Όχι, το Βόρειο Σέλλας, έχεις δίκιο. Το βλέπεις ότι έχουμε ανέβει πάνω από αυτό το μοβ σύννεφο τώρα. Ωραία, φίλε, μπορώ να δω το σπίτι μου από εδώ. Δεν γίνεται να μας βλέπουν, ρε φίλε, και να μας βαράνε. Όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Πες να είμαστε σαν κουνούπι να φαινόμαστε. Σε λίγο θα φτάσουμε. Ηλίθιο κουνούπι. Φτάσουμε το χιλιόμετρο, ρε φίλε. Τι έχω εδώ πέρα, μου φαίνεται ότι είμαστε τόσο ψηλά που για κάποιο λόγο βλέπεις ότι κινούμαστε περίεργα. Δεν πολύ βγάζει νόημα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι νόημα. Ακριβώς αυτό. Έκανε ένα πλο και μπήκαμε μέσα στον κύκλο, ρε. Νιώθω ότι είμαστε έξω από τον κύκλο όπως το βλέπω. Ναι, και εγώ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται πλέον. Όπα, όπα, όπα. Τρώμε damage, αλλά είμαστε εντός κύκλου. Εγώ δεν τρώω damage. Εγώ γιατί έφαγα. Δεν ξέρω. Το είδες ότι έφαγα damage. Ο οδηγός την πληρώνει, φαίνεται. Γιατί εγώ. Περίμενε. Οδηγές έχω. Ωραίος. Είσαι έμπειρος πιλότος. Πάμε. Έλα. Μια χαρά! Φρύνω, φρύνω! Φρύνω! Πάλι τρώω damage. Γιατί τρώω damage. Γιατί τρώω damage. Αλλά πού πεθαίνω, δεν ξέρω γιατί. Πεθαίνεις, οκ. Okay. Το έχω. Το βλέπεις ότι τρώω damage, έτσι. Το βλέπω. Ρε, δεν υπάρχει. Πατάω να πάω μπροστά και με πάει πίσω. Ωραία. Μην εδώ, ξέρω εγώ. Εδώ καλά είναι, εδώ καλά είναι. Και πριν εδώ ήμουν και έφαγα damage. Δεν είχα τα χέρια μου στον πρωτόγιο καν. Το παιχνίδι έχει μπερδευτεί και είναι σε φάση κορώνα γράμματα τώρα. Του δώσω, να μην του δώσω damage. Αλλά δύο έχουν μείνει. Όπα, τρώω damage, πάλι τρώω damage. Το βλέπω ότι τρώω damage. Και εγώ τρώω, και εγώ τρώω. Πεθαίνω, πεθαίνω. Όπα, 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 όπα. Πεθαίνω. Τι έγινε. Μίτσο, Μίτσο, δες που είμαι. Δες που είμαι, δεν τρώω damage. Ωραία, εγώ πέφτω. Πέφτω. Τι έγινε! Πέφτω. Πέφτω. Μπρο! Ακόμα πέφτω. Μισό λεπτό. Σπάσαμε το παιχνίδι! Πέφτει. Το φορτηγό πέφτει. Το φορτηγό, το ελικόπτερο! Πήγαινε στη θέση του οδηγού απλά. Ανέβα. Όχι, ρε φίλε, με πειράζει. Σε βαράνε από κάτω. Τα πέσει, μάγκε! Well. Αχ, wish me luck. Δες πόσο ψηλά έχω. No! Ήταν καλό. Πάμε να πάρουμε νίκη τώρα όμως. Άρε φίλε. Νοκ. Ωραίος. Εδώ σε μένα άλλος. Ρίχνω RPG. Κάντο. Dead. Πάμε. Βάζω launchpad να πάμε στο agent. Εντάξει, κάνεις πλάκα τώρα. Ναι, καλά, εγώ δεν έχω τελικά ρε φίλε τώρα. Κάτω ένας, κάτω ένας με το RPG. Ο άλλος έμεινε μόνο. Να τα ρίξω. Όχι. No shield. Down. Πήγαμε. Ανέβασε το, ανέβασε το. Όπα, 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 όπα. Κάνε κάτι. Μητσό, κάνε κάτι. Δεν έχω άλλο μπαταζούκα. Δεν έχω άλλο μπαταζούκα, ρε. Πού να το! One eternity later. Λοιπόν, καλέ μου πιλότε. Ο κύκλος κλείνει κι άλλο. Χαλαρά και σταθερά. Δεν υπάρχει λόγος να πανικοβάλλεσαι. Ρε πλάκα, νομίζω το έχουμε αυτή τη φορά. Βρήκαμε που ήταν το πρόβλημα. Ναι, στο χάρτη. Μπρο! Ένα άτομο έμεινε. Έμεινε ένα άτομο. Ωραία. Όταν αρχίσει να κόβει, θα το μετακινήσει στο ελικόπτερο εκεί που πρέπει. Το βλέπεις πάνω δεξιά. Που μας δείχνει που να είναι. Α, ναι, μας δείχνει που να είναι πάνω. Δεν έχει πάρει χαμπάρι, πραγματικά. Πού το ξέρεις? Τι που το ξέρω, βλέπεις τίποτα να ανεβαίνει προς τα πάνω. Ο κύκλος είναι τελείως λάθος. Είναι ό,τι χειρότερο. Και προσπαθούσα πριν να βγάλω άκρη, ρε φίλε. Αν μάλιστα το κάνεις σωστά αυτό.
Είναι bannable. Είναι bannable αυτό. Είναι τρομερά βαρετό. Γι' αυτό ακριβώς και έχουμε μπει με άλλα account. Τι κάνουμε τώρα. Oh no. Αρχίζει σε κοβή. Ναι. Ωραία. Το έβαλα πάλι. Δεν μας κοβεί. Κεντράραμ. Τώρα κόβει. Τώρα κόβει. Ωραίος. Πάμε ρε φίλε. Ο τύπος δεν έχει ιδέα τι γίνεται. Μπρο. Νιώθω τόσο άσχημα για αυτόν τον τύπο. Τρώμε τώρα. Τώρα δεν γίνεται να το συγχρονίσουμε, να ξέρεις. Είναι ο τέρμα μικρός. Ωραία. Απλά. Ξεκινά να κουμπώνεις ψαράκια. Ήρθε η ώρα. Έχω άλλα. Άλλο ένα έχω εγώ. Ναι! Αντιγιά! Αντιγιά! Τι μας κάνει και σπεκτέιτ τώρα! Πάτω! Ναι ρε φίλε! Αλλά δεν έχεις παράπονο. Είδες τώρα που ο οδηγός ήξερε. Το έκανα κοντρόλ και ήμουνα εκτός κιόλας. Λέοντος από τους λίγους. Πάω στο replay. Να δω τι έγινε. Και το αν φαινόμασταν έστω λίγο από εκεί κάτω. Δεν μου δείχνει καν τον αντίπαλο. Ήμασταν τόσο ψηλά που μάλλον δεν τον έπιανε η εμβέλεια. Θα κατέβω full κάτω. Τον παίκτη δεν μπορώ να τον δω. Δεν μπορώ. Ναι, ούτε εγώ. Δεν μπορώ να δω τον παίκτη. Προφανώς δεν τον έκανε καν. Μου φαίνεται κάπου εδώ πρέπει να τελειώσει αυτό το βίντεο. Θα έχει βίντεο Fortnite μόνο όταν έχει τέτοια κόλπα. Γιατί πλέον μόνο με αυτά περνάμε καλά. Δεν το, πραγματικά είναι...